Επίσημη είναι αυτή η διαδικασία. Έχει γίνει και άλλη μια φορά στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουμε φτάσει εντελώς στο διατάφτα. Τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά δηλαδή για να δώσουμε διεξόδους σε ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν φτάσει σε διέξοδο και σε άλλες που επιθυμούν να τελικά να μπουν σε μια ρύθμιση, να εξυπηρετήσουν με τον τρόπο που μπορούν να το κάνουν τις δανειακές τους ανάγκες. Και είναι τεράστια χρησιμότητα. Να σας πω κάτι. Καθόμουν με έναν συμπατριώτη μου και πίναμε καφέ, με φώναξε και πιάσαμε κουβέντα. Ήταν και αυτός, είχε τραχανά απλωμένο σε ανάγκες δανειακές, όχι μόνο στην εφορία, από εδώ και από εκεί. Του λέω πάμε, βρε παιδί μου, λέω στο επιμελητήριο, έχουμε μια εκδήλωση, λέω. Τώρα να θα βοηθηθείς πρακτικά. Μου λέει, ξέρεις, κάπου έχω αφαιθεί, μου λέει, κάπου έχω παραιτηθεί. Να σου πω και την αλήθεια, πιστεύω ότι έχω και το Θεό μαζί μου, του λέω, κοίταξε να δεις. Συν Αθηνά και Χειραγκίνη, έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Και πραγματικά, εγώ διαπίστωσα και το άλλο. Μπορεί να το ήξερα γενικά, το θέμα των δανειακών ανοιγμάτων δεν είναι μόνο προϊόν της κρίσης. Υπάρχουν και άλλοι σκελετοί στα ντουλάφια, όχι από την πλευρά των δανειοληπτών, από τον τρόπο που δίνονταν τα δάνεια παλιότερα, πώς έχουν με εγγυήσεις του κράτους πληροφορήθηκα γινόταν ορισμένα δάνεια στο παρελθόν, δεν έχουν ανταποκριθεί οι δανειολήπτες, μπορούν να γίνουν πράγματα αρκεί να τα κάνουμε σωστά τις διαδικασίες, δίνει δυνατότητες ο νόμος